ένα βήμα πιο κοντά στην έκδοση του απαιτούμενου προεδρικού διατάγματος ώστε να λυθεί το ζήτημα της πολεοδομικής μελέτης των σεισμοπλήκτων βρίσκεται η Δημοτική Αρχή. Και χθες το βράδυ στο Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων το Σώμα αποφάσισε την επικυρωποίηση της παλαιότερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί επανέγκρισης της πολεοδομικής μελέτης των σεισμοπλήκτων όπως αυτή είχε εγκριθεί με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου το 2005. Η ανάγκη λήψης της εν λόγω απόφασης προήλθε μετά από αλλεπάλληλες επικοινωνίες του Δημάρχου Ιωαννίνων Θωμά Μπέγκα και του Αντιδημάρχου Γιώργου Βίνη και της Διεύθυνσης Πολεοδομίας με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προκειμένου να μεριμνήσει για την πρόθεση της έκδοσης του απαιτούμενου προεδρικού διατάγματος. Ο Δήμος Ιωαννιτών ενημέρωσε τις υπηρεσίες του Υπουργείου πως έχει ολοκληρώσει και χρηματοδοτήσει όλες τις απαιτούμενες κατά νόμο ενέργειες, ενώ έχει σχεδόν ολοκληρώσει τα έργα υποδομής. Επιπροσθέτως, έχουν καταβληθεί οφειλόμενες υποχρεώσεις ιδιοκτητών, δημιουργήθηκαν έμπρακτα δικαιώματα όπως συμβόλαια αγοραπολισίας, έκδοση οικοδομικών αδειών, ανέγερση οικοδομών σε εφαρμογή του προαναφερθέντος συγκεκριμένου ρημοτομικού σχεδίου και της κυρωμένης πράξης εφαρμογής. Αυτό σημαίνει πως έχει υλοποιηθεί το ρημοτομικό σχέδιο της περιοχής σε μεγάλο βαθμό και έτσι ο Δήμος προσδίδει βαρύνουσα σημασία στην άμεση ολοκλήρωση των διαδικασιών επανέγκρισης της πολεοδομικής μελέτης λόγω της κεντροβαρικής θέσης της περιοχής και της ραγδαίας οικιστικής της ανάπτυξης προκειμένου να ολοκληρωθούν τα έργα υποδομής στο τμήμα της Συμπαγούς Πόλης, κατευθύνσεις που υποδεικνύονται άλλωστε και από τον υπερκείμενο σχεδιασμό. Η πολεοδομική μελέτη των σεισμοπλήκτων έχει περάσει από πολλές περιπέτειες τα τελευταία χρόνια, αφού ακυρώθηκε αρχικά για τυπικούς λόγους από το Συμβούλιο της Επικρατείας και στη συνέχεια κόλλησε στα γρανάς για δύο αλλαγών του νομοθετικού πλαισίου. Μετά, ωστόσο, από επίμονες προσπάθειες και αλλεπάλληλες επικοινωνίες με το αρμόδιο Υπουργείο, όπως εξήγησε κατά τη διάρκεια της εισήγησης του θέματος ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Βίνης, ο Δήμος πέτυχε να αιτιολογήσει πως δεν απαιτείται εκπόνηση εξ αρχής της πολεοδομικής μελέτης παρά μόνο η επικαιροποίησή της στα σημεία όπου απαιτείται. Στις ενέργειες που έγιναν από πλευράς της Δημοτικής Αρχής, ώστε να ασκηθεί πίεση προς το ΙΠΕΚΑ για να ξεκολλήσει επιτέλους η πολεοδομική μελέτη των σεισμοπλήκτων, αναφέρθηκε από την πλευρά του Δήμαρχος Ιωαννίνων Θωμάς Μπέγκας. Κατά τη διάρκεια της εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο το βράδυ της Τετάρτης, οι επικεφαλείς των παρατάξεων της αντιπολίτευσης έθεσαν διάφορα ζητήματα. Ο επικεφαλής της Ανεξάρτητης Δημοτικής Πρωτοπορίας, Νίκος Γκόντας, καταλόγησε προχειρότητα στη Δημοτική Αρχή αναφορικά με μία ακόμη απόφαση της αποκεντρωμένης διοίκησης που ακυρώνει η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ. Εκτός της χθες μία απόφαση της αποκεντρωμένης διοίκησης, με την οποία ακυρώνεται η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης της ΔΕΙΑΕ για κακή σύνδεση, προσφορούσε και πολύ σοβαρό θέμα και το ίδιο πρόβλημα υπάρχει σε 150 περίπου αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΕ. Αυτό καταδεικνύει η προχειρότητα και παρά το ότι βλέπω να χρησιμοποιείται πολλές φορές νομική στήριξη και πέραν του ενός που προβλέπεται και είναι θεμητό, εντούτοις, τέτοια πολλά λάθη σε τόσο σοβαρά θέματα καταδεικνύουν ότι ούτε μια απλή διαχείριση δεν είστε στη θέση να κάνετε. Επειδή όμως το θέμα δεν είναι όπως το είπε ο κύριος Γκόντας και δεν είναι ούτε η καλλιότητα ούτε η σοβαρότητα, και αυτό ο σοφός νομοθέτης, και επειδή είναι το τυπικό ζήτημα, ο σοφός νομοθέτης προέβλεψε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ πλέον με την ορθή του σύνθεση και τις σωστές αποφάσεις περισυνθέσεως έχει δικαίωμα να λάβει τις ίδιες αποφάσεις με αναδρομική ισχύ. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι όταν νομοθέτης ότι είναι το δικαίωμα να λάβει τις ίδιες αποφάσεις με αναδρομική ισχύ, αναγνωρίζει ότι δεν υπάρχει καμία σοβαρότητα στο παράδειγμα. Όσον αφορά το ζήτημα της νομικής υποστήριξης ΔΕΙΑΕ, καταρχήν έχω μια ξεκάθαρη άποψη ότι η ΔΕΙΑΕ θα έπρεπε να έχει νομική υπηρεσία. Νομική υπηρεσία μόνο στελεχωμένη, όπως φροντίσαμε και έχει πλέον νομική υπηρεσία στελεχωμένη του Δήμου Ιωαννιτών. Δυστυχώς όμως, στην παρούσα φάση και στα πλαίσια των συνθηκών που δημιουργούν οι μνημονιακές συνθήκες, παρότι έχουμε ζητήσει να μας επιτρέψουν στην πρόσκληση μόνο του δικηγόρου του ΔΕΙΑΕ, ακόμα δεν έχουμε πάρει εγκρίσεις. Την απόφαση της διανετάει να παρατείνει συμβόλαιο μίσθωση ακινήτου της για 12 ακόμα χρόνια επέκρινε ο Λάζαρος Νάτσης της παράταξης Γιάννενα Πολίτης για την ανατροπή, λέγοντας πως δεν τηρήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία. Σύμφωνα λοιπόν με τον νόμο όπως έγινε και με τις διατυπώσεις, νομίζω ότι ήταν μια, ας το πω λιγάκι, ελαφριά την καρδία και η νομοδότηση που έγινε, που έδωσε το δικαίωμα να αποπίσω να στηριχθεί η πλειοψηφία για να αποφασίσει.
αυτός και να αλλάξει ο ιδιοκτήτης σε μεγάλο βαθμό χωρίς να γίνεται διαγωνισμός, πράγμα το οποίο είναι αρνητικό για το συγκροτήμα. Όπως επίσης ορίζει ότι δεν μπορεί να γίνεται αν δεν περάσει τριετία αλλαγή και μόνο μία αλλαγή. Σε περίπτωση δεύτερης να υπάρχει και η σύγχρονη γνώμη του ενοικιαστή, δηλαδή του Δήμου. Όλα αυτά στη διαδικασία δεν τηρείται. Βέβαια θεωρώ ότι εμείς μπορούμε να επιτεθούμε στον επιχειρηματία, καλές δουλειές δεν μας ενδιαφέρει το ποιος είναι, αλλά η όλη διαδικασία δείχνει μία στρεβλή λειτουργία καρτινόμου και προχειρότητα, η οποία ανοίγει θέματα συνολικά για τις ενοικίες των ακινήτων για τη Δημοτική Αρχή. Νομιμότατη απόφαση η συνέχιση της μίσθωσης στο συγκεκριμένο κατάστημα που ανήκει στην ΕΕΚΑΕ. Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Και δυστυχώς, κύριε Νάση, και λυπάμαι για το πράγμα και πρέπει να το πω, ο εκπρόσωπός σας στην ΕΕΚΑΕ όλη αυτή την περίοδο, μέσα από αυτά τα μέσα μαζικής δικτύωσης κλπ. Έχει έναν τρόπο να προβάλλει κάποια ζητήματα που νομίζω δεν είναι το επίπεδο που πρέπει. Η κυρία Γιώργη έχει όλες αυτές τις λεπτομέρειες σχετικά με το τι μας οδήγησε και θα πάρει τον λόγο συνέχεια να πάρουμε αυτήν την απόφαση με AI. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρα και είναι μια νομιμότατη απόφαση αυτή η οποία γίνεται στην Ελλάδα. Τέλος, αιτήματα κατοίκων συνοικιών του Δήμου Ιαννητών μετέφερε προς το Σώμα ο Άρης Μπαρτζόκας της παράταξης Γιάννηνα τώρα. Μας επισκέφθηκε για άλλη μια φορά οι κάτοικοι του συνοικισμού Κορχίδος. Ο συνοικισμός Κορχίδος είναι, όσοι δεν ξέρουν, επί της οδούς Ογείου από το επάνω μέρος. Είναι ένας συγκεκριμένος συνοικισμός και υπάρχει μια σκάλα που εξυπηρετεί τους κατοίκους. Και οι ηλικιωμένοι δυσκολεύονται να κινηθούν σε αυτή τη σκάλα και έχουν ζητήσει να γίνει ένας συμμετόδρομος, ένας πεζόδρομος. Το παράπονο τους είναι ότι δεν έχουν πάρει καμία απάντηση από το Δήμο. Βλέποντας το προσωπικό δρόμο είναι πολύ επικίνδυνος. Υπάρχει ένας γκρεμός, έχει φύγει εκεί η βαριέρα στον πλάι. Είναι υποχρέωση της περιφέρειας, είναι ίσως έξω από τα δικά μας, αλλά είχαμε πει τότε να ζητηθεί μια πίεση προς την περιφέρεια, διότι αν χαθεί κανένας άνθρωπος εκεί κάποια σκοτεινή βροχερή βραδιά, θα κάνουμε όλες μαζί. Είναι σημαντικό, προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε διάφορα προβλήματα σε πολλές γειτονιές και αυτό γίνεται και το αποτελέσμα φαίνεται και θα φανεί. Και όσον αφορά το θέμα που θέσατε με τη ράμπα, θα σας απαντήσω ο κ. Λιόντος. Έχουμε δει επανειλημμένους τους κατοίκους της περιοχής. Ξέρουμε το πρόβλημα γιατί υπάρχει ένα παιδί με ειδικές ανάγκες. Όπως ξέρετε, δεν είναι μια εξαπίνηση των γνωρίζων, γιατί έχουν συζητήσει πολλές φορές το θέμα και εγώ προσωπικά. Η τεχνική υπηρεσία του Δήμου έχει κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να δώσει λύση. Θα σας απαντήσω ο κ. Λιόντος αν χρειαστεί περαιτέρω. Το δροσκόπιο που έρχονται και μόνο σα, ο δρόμο είναι περιφερειακό, είναι αρμοδιότητα τη περιφέρεια. Οφείλει η περιφέρεια, πιέζουμε την περιφέρεια να κινηθεί σωστή κατεύθυνση.